και τηλεφωνικά. Για πες μας, γλυκιά μου, υπέροχη, σούπερ μοντέρνα Αλεξάνδρα, αποντήσιμο παπούτσι, καλά για μαλλί δεν το συζητάω. Ναι, μαλλί. Το πόσο σου πάει δεν μπορώ να σε φανταστώ με άλλο στυλ. Πάντα κοντά τα είχα τα μαλλιά μου. Δεν τα μάκαινες ποτέ να δεις πώς είναι. Στο σχολείο μόνο, σαν παιδάκι, αλλά ένιωθα ότι είναι κάτι που θέλω να βγάλω από πάνω μου. Δεν μπορούσα καθόλου με το μακρύ μαλλί. Δεν είμαι από αυτά τα κορίτσια που θέλουν να τα πιάνουν, να τα χτενίζουν, να τα κάνουν. Όχι, δεν μπορώ. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου είναι η global. Πώς να το πω τώρα. Δηλαδή, πες το μας και λίγο απλά, βρε παιδί μου. Είμαι κατά κάποιο τρόπο το πρόσωπο της μάρκας. Αυτή που βγαίνει προς τα έξω και μιλάει για τη MAC. Ακριβώς. Και κάτι παραπάνω, αλλά τα κρύβει, είναι σεμνό κορίτσι. Ναι. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα, πριν ξεκινήσουμε το μάθημα που θα μας κάνει σήμερα, γιατί μάθημα θα μας κάνει για όλες μας και θα το κάνουμε όλοι σιγά σιγά και θα το προσπαθήσουμε. Μπορεί την πρώτη φορά, τη δεύτερη, την τρίτη, την πέμπτη, τη δέκατη να μην τα καταφέρουμε, αλλά μια μέρα με την προσπάθεια θα γίνει. Άλλες μπορεί να πιάνουν τα χέρια τους ναι. και να το κάνουν τσακμπάν. Κάποιες άλλες, εντάξει, δεν είναι τόσο καλές. Εντάξει, αυτό είναι και το ωραίο στο μακιγιάζ όμως. Αν δεν σ' αρέσει κάτι, το βγάζεις, το ξανακάνεις. Προσπαθείς ξανά. Λοιπόν, να πούμε ποια είναι τα δώρα που κερδίζουν οι φίλες μας, γιατί εγώ σας γράφω απλά προϊόντα MAC, γιατί δεν μπορώ να γράφω ένα-ένα, γιατί ας πούμε αυτό εδώ πέρα, πώς θα το πω. Ότι είναι, ας πούμε, βλεφαριδοπιάστρα. Είδες. Εργαλείο βλεφαρίδας. Πώς θα τα έγραφα εγώ αυτά. Καλά την κόλλα που την ξέρουμε όλοι όσοι, έχετε έστω και μια φορά κολλήσει βλεφαρίδες, αν δεν έχετε αυτή την κόλλα. Δεν είσαστε επαγγελματίες. Λοιπόν, καλά τα υπόλοιπα, μπορώ να τα πω. Τις βλεφαρίδες. Καλά, αυτό είναι το μολύβι μου για φρύδι, για το αγαπημένο μου και το. Όχι, το χρώμα μου έχετε βάλει λίγο πιο σκούρο. Εγώ βάζω λίγο πιο ανοιχτό. Φοράς lingering. Και το βάζω και το πατάω πολύ, γιατί εδώ μπορεί να μου ξεφύγει και να βγουν κάτι γραμμές άγριες. Αυτό είναι πιο πολύ στα δικά μου χρώματα, νομίζω. Ή όχι. Ναι, ναι. Ναι. Εδώ τι έχουμε. Μάσκαρα. Μάσκαρα, πολύ ωραία. Βλέπετε ποια είναι τα δώρα σας λοιπόν. Ένα, πώς να το πω αυτό, μολύβι φρυδιών. Το οποίο δεν είναι απλά ένα μολύβι. Ένα μολύβι, τώρα δεν θέλω να σας το πειράξω, που το γυρνάς εδώ, άντε θα σας το πειράξω. Και βγαίνει από μέσα το μολυβάκι του που χρησιμοποιείται στα φρυδάκια. Το άλλο είναι η κόλλα για τις βλεφαρίδες, οι βλεφαρίδες. Και το πιαστράκι που λέει θα μας δείξει, θέλω πάρα πολύ να δω πώς θα μπουν οι βλεφαρίδες κρατώντας αυτό, που δεν ξέρω καν πώς το κρατάς, γιατί δεν το έχω δουλέψει αυτό καθόλου. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Ό,τι θέλεις. Πώς επιλέγουμε, γιατί ξαναλέω, εσείς στη MAC έχετε κάτι συρτάρια γεμάτα διαφορετικό σχέδιο, να το πω έτσι, βλεφαρίδες. Ναι. Πώς ξέρει κάθε μία γυναίκα τι βλεφαρίδα της πάει στο μάτι? Κοίταξε, αρχικά πρέπει να ξέρεις πόση ένταση θέλεις, γιατί υπάρχουν πολύ ελαφριές. Όσο πιο αραιή είναι η τρίχα, τόσο πιο ελαφρύ είναι το αποτέλεσμα. Γιατί οι ψεύτικες βλεφαρίδες ενώνονται με τις δικές μας βλεφαρίδες. Uh-huh. Μπορεί να είναι πολύ μακριές ή πιο κοντές. Υπάρχουν τα τουφάκια που δίνουν πιο φυσικό αποτέλεσμα. Τη βλεφαρίδα διαλέγουμε πρώτα την ένταση και μετά τη μετράμε. Uh-huh. Να δούμε αν κάνει στο μάτι και μας. Και μπορούν να μας βοηθήσουν, εν πάση περιπτώσει, και τα υπέροχα κορίτσια που έχουν κάθε μία δεμένα γύρω τους στη ζώνη, ό,τι καλλιντικό και πινέλο υπάρχει. Μην τραπείτε να τις ρωτήσετε ή να τις βάλετε να σας κάνουν και ένα μαθηματάκι εκείνη την ώρα επιτόπου, αν θέλετε να αγοράσετε και να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε βλεφαρίδες. Κάντε και ένα-δυο μαθήματα τόσους καθρέφτες μες στα μαγαζιά. Δοκιμάστε. Βρείτε και αυτό που σας πηγαίνει, θα σας πούν και τα κορίτσια τι ακριβώς. Δηλαδή, αν θέλετε κάτι για κάθε μέρα, γιατί δεν έχετε μεγάλες βλεφαρίδες, μην πάρετε τώρα τη βλεφαρίδα που φτάνει μέχρι εδώ και σας βλέπει όλος ο κόσμος με τη βλεφαριδάρα που κουνιέται έτσι σαν πεντάλια. Αυτές είναι για να κάνετε και μακιγιάζ αρκετό, να κάνετε κανένα σμόκι, να χάνετε τη βλεφαρίδα και να βοηθάει το μεγάλο, το πολύ βάψιμο στο μάτι. Αν θέλετε να είναι light το ματάκι σας, θα πάτε σε πιο μαζεμένη βλεφαριδούλα. Πολύ καλά. Λοιπόν, σταματώ να μιλώ και σας αφήνω σε αυτό το πανέμορφο κορίτσι, το εστεμένο πανέμορφο κορίτσι. Μισμήνι μας. Ναι. Λοιπόν, σήμερα είπαμε ότι θα εστιάσουμε σε ένα ελαφρύ μακιγιάζ, γιατί θέλουμε να δείξουμε φρύδια και βλεφαρίδες. Uh-huh. Τα φρύδια, όπως είπες και εσύ, είναι πάρα πολύ σημαντικά για το πρόσωπο. Πάρα πολύ. Θα έλεγα ότι είναι η κορνίζα του προσώπου. Και αν τα αμελήσουμε, που συνήθως τα αμελούν οι περισσότερες γυναίκες, είναι σαν να χάνουμε το όριο. Εδώ, όπως βλέπουμε, έχουμε ετοιμάσει το ένα φρύδι. Για να φαίνεται η διαφορά. Αυτό το φρύδι της Εσμήνης είναι έτοιμο. Να το δούμε από την ευθεία για να βλέπουμε τι εννοεί η γυναίκα. Ότι εδώ βλέπετε το έχει πάρει, αλλά βλέπουμε φρύδι και από πάνω είναι ίσιο. Δεν είναι στραβό. Ειδικά πολλές κοπέλες, ειδικά όταν είμαστε πιτσιρίκες που δεν ξέρουμε πώς ακριβώς γίνονται. Ναι. Εκεί γίνονται οι πρώτες αγριάδες και άντε να το συνεφέρεις το φρύδι μετά. Πού? Το έχεις κάνει και εσύ. Όλοι την πατάμε όταν ξεκινάμε να πρωτοβγάζουμε φρύδια χωρίς να πάμε να ρωτήσουμε και έναν άνθρωπο που ξέρει από αυτά. Και λέμε, έλα μωρά, τι είναι φρύδια είναι. Βγάζεις από εδώ, βγάζεις από εκεί, βγάζεις από εκεί, στο τέλος δεν έχεις φρύδι. Ναι. Από πάνω μην βγάζετε ποτέ τα φρύδια σας, με λίγα λόγια έχω να σας πω, κορίτσια μου.
θέλει πολύ προσοχή τα από πάνω. Ξεκινήστε από μέσα. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να χτενίσουμε τα φρύδια μας με το ειδικό βουρτσάκι για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Στα φρύδια προσέχουμε τέσσερα πράγματα. Τον τόνο, δηλαδή το χρώμα, την πυκνότητα, πόσο αραιό ή πυκνό είναι το φρύδι, το σχήμα και τη συμμετρία. Γιατί λέμε ότι τα φρύδια είναι αδέλφια, αλλά δεν είναι δίδυμα, γιατί δεν μπορεί να είναι ακριβώς και τα δύο ίδια και στις δύο πλευρές του προσώπου. Οπότε λοιπόν τα χτενίζουμε και βλέπουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Σε πρώτη φάση θα πάρω μία σκιά και ένα μικρό πινελάκι, αυτό εδώ το 263 που είναι υπογωνία και πολύ λεπτό. Παίρνω τη σκιά που είναι σε καφέ απόχρωση, γιατί πάντα πάμε σε ένα τόνο λίγο πιο ανοιχτό από το φρύδι μας για να μην βγει πολύ έντονο. Και θα δουλέψω κόντρα στη φορά της τρίχας για να δώσω όγκο. Εγώ αυτό που κάνεις τώρα που μου αρέσει που το βλέπω, το φοβάμαι, γιατί φοβάμαι μήπως μου φύγει και ανέβει το φρύδι μου μέχρι επάνω. Δηλαδή φοβάμαι ότι θα μου ξεφύγει, ότι θα βάφω οτιδήποτε βλέπω όρθια την τριχούλα και θα μου παραμεγαλώσει το φρύδι. Μπορείς όμως να δουλεύεις μέσα ακριβώς τις τρίχες. Το μέσα έχεις δίκιο. Και... αλλά θέλω να βάλω πρώτα ένα όριο. Μπορείς μετά να το καθαρίσεις. Πώς? Με ένα πινελάκι και λίγο κονσίλερ, καθαρίζει το γύρω-γύρω και το κάνεις τέλειο και δεν φαίνεται. Μου το δείξεις. Θα σου το δείξω βεβαίως. Λοιπόν, δουλεύουμε κόντρα στη φορά της τρίχας και γεμίζουμε τα κενά. Χτενίζουμε, να δούμε τι έχουμε κάνει. Θα μπορούσαμε να το αφήσουμε και έτσι το φρύδι, γιατί έχει γεμίσει τώρα λίγο, έτσι. Ναι, αλλά δεν είναι ίδιο όμως. Δεν είναι ίδιο, δεν πρέπει θα το αφήσω να το γεμίσουμε έτσι. Και πρέπει λίγο να το μακρύνουμε και τη γραμμούλα μας εδώ. Για να το φτιάξουμε κάτι θέλει. Θα φτιάξουμε και τα τελειώματα. Αυτό ήθελα να σου πω, δείξε μας και με αυτό. Γιατί εγώ, ας πούμε, με σκιά δεν ξέρω να το κάνω αυτό που κάνετε εσείς, οι μακιγιές, το έχω προσέξει. Προτιμάτε να τα κάνετε όλα πολύ ελεγχόμενα. Ναι. Τσικ. Εγώ πάλι που θέλω να τα κάνω γρήγορα και αποτελεσματικά, θέλω το μολύβι μου και μόνο. Και αυτό εδώ πέρα το φανταστικό βουρτσάκι, το οποίο. Όπως το κάνω έτσι, βλέπω και το σχεδιάκι του και αν θέλω κάπου να συμπληρώσω. Ναι. Κοίταξε, με το πινέλο και τη σκιά έχουμε πάντα λίγο πιο φυσικό αποτέλεσμα. Με το μολύβι είναι πιο έντονο. Έχεις δίκιο. Γι' αυτό μετά το ξύνω για να φύγει και λίγο προϊόν. Α. Λοιπόν, με το μολύβι τώρα τι θα κάνω. Θα πάω και θα δουλέψω από κάτω. Ποτέ όμως δεν κάνω μία γραμμή. Πού να γυρίσουμε, εδώ. Εδώ, για να την έχω αμφάσει, θέλω να βλέπω ακριβώς τι γίνεται με το κάθε φρύδι. Δηλαδή, να βλέπω και το ένα και το άλλο. Ωραία. Δεν θα πατήσω το μολύβι μου πολύ έντονα να κάνω μία μονοκόμματη γραμμή. Κάνω μικρές γραμμούλες για να φαίνεται πιο φυσικό. Χτενίζω. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ενώνεται το χρώμα με τα φρύδια. Μπορώ να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, όσο κάνεις τη δουλειά και τη βλέπουμε. Ναι. Θέλω να μου πεις, ακούω τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον πολύ έντονα. Ότι αρκετές κοπέλες πάνε και κάνουν τατουάζ στο φρύδι. Εμένα αυτό πάντα ήταν κάτι το οποίο με άγχωνα. Δηλαδή μου λέγανε, έλα μωρέ, γιατί δεν κάνεις, λέω, είστε καλά. Και άμα αρχίζει με τα χρόνια να κατεβαίνει σιγά σιγά το φρύδι και το έχω βαμμένο και έρθει και μου μπήκε μέσα στο μάτι. Και μετά πώς θα το μεγαλώσω, γιατί όσο ας πούμε περνάνε τα χρόνια, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, σιγά σιγά χαλαρώνει το δέρμα, αρχίζει και κατεβαίνει όλο το πρόσωπο σιγά σιγά. Καλά, δεν λέω θα γίνει αγνώριστη, αλλά όσο χαλαρώνει, κατεβαίνει. Δεν είναι, είμαστε ίδιοι όπως είμαστε κάποτε. Όταν λοιπόν το φρύδι. Το διορθώνεις με το μολυβάκι ή με τη σκιά, ό,τι βολεύει τον καθένα, όπου θες το πας κάποια στιγμή. Δηλαδή, όσο κατεβαίνει, βγάζεις λίγα τριχάκια, το ζωγραφίζεις λίγο παραπάνω. Αν αυτό είναι τατουάζ, λύσε μου την απορία. Δεν θα κατέβει όλο αυτό το ζωγραφισμένο κάποια στιγμή προς τα κάτω. Γιατί είναι πολύ μόδα, το κάνουν πολλές και μου το λένε δηλαδή με μεγάλη χαρά ότι σωθήκαμε. Πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Λέω εντάξει, ο χρόνος δεν σας πειράζει, δεν φοβάστε το αύριο τι θα γίνει αυτό το φρύδι που θα πάει. Που θα είναι μονίμως ζωγραφισμένο εκεί. Έχεις δίκιο σε αυτό και εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι και πάντα πολύ πετυχημένα αυτά. Ας πούμε ότι είναι πετυχημένα. Ας το πάρουμε από την καλύτερη του πλευρά. Το πιο πετυχημένο, το τέλειο. Ας πούμε ότι έχει έρθει ο ειδικός των ειδικών. Με το χρόνο δεν χαλαρώνει το δέρμα και κατεβαίνει ούτως ή άλλως. Χαλαρώνει. Πού θα φτάσει αυτό το φρυδάκι, άμα σήμερα στα 20 σου, στα 25 σου το έχεις εδώ, αλλά σιγά σιγά φτάσει στα 35 και 40 και έχει κατέβει όλο προς τα κάτω. Θα φτάσει εκεί που θα του πει η φύση να σταματήσει. Α, ευχαριστώ. Γι' αυτό σε ρωτάω. Και επίσης, άλλο πάχος και σχήμα μας πάει όταν είμαστε 20, άλλο 30, άλλο 50. Ισχύει. Γιατί αλλάζει και το πρόσωπο όλο. Ναι. Και γενικά τώρα τελευταία η τάση είναι να είναι λίγο πιο παχιά τα φρύδια μας, λίγο πιο γεμάτα. Κανένα αύριο αλλάξει. Και αυτό δεν πάει σε όλες. Όχι. Όσο πιο νέος και μικρός και ωραίος καθαρό προσωπάκι έχεις, τόσο το καλύτερο. Όσο μεγαλώνουμε,
Όσο ωραίο είναι το παχύ το φρύδι, μπορεί να είναι παχύ, αλλά δεν μπορεί να είναι τεράστιο. Σαν και αυτό που είναι τώρα τη μόδα. Όχι, τεράστιο όχι. Ναι, πάντα έχει να κάνει με το σχήμα του προσώπου, με τα χαρακτηριστικά μας, με το στυλ μας, με το τι μπορούμε να υποστηρίξουμε, με την τάση της εποχής. Λοιπόν, θέλεις να δεις τι έχουμε κάνει εδώ. Και βέβαια. Με το μολύβι. Ναι. Δούλεψα από κάτω, εδώ, κάνοντας μικρές γραμμούλες και γέμισα αυτό εδώ το σημείο, εδώ που είναι το τόξο δηλαδή. Και δούλεψα και από πάνω σε αυτό το σημείο και το γέμισα για να κάνει τη γωνία που λέμε. Και το μάκρυνα. Για να διορθώσω τώρα το τελείωμα, με ένα πινέλο και λίγο κονσίλερ, πάω και καθαρίζω. Αυτό που μου έλεγες, ναι. Από πάνω και από κάτω και εδώ. Αυτό που έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία στα φρύδια είναι όταν τα βάφουμε, να μην βάφουμε πολύ έντονη την αρχή, εδώ. Από εκεί ξεκινάμε όλοι όμως. Γιατί βγαίνουν πολύ έντονα και αγριεύουν λίγο το βλέμμα. Για να δεις, Μινή. Τα φρύδια έτσι είναι τέλεια. Είναι τέλεια πράγματι. Θα μας δείξεις τώρα τι θα κάνουμε με τις βλεφαρίδες και με το πολύ ωραίο τσιμπιδάκι βλεφαρίδας που μας έχεις φέρει. Ψάχνω να βρω ονόματα γι' αυτό, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Λαβί. Σε μεγάλο τσιμπιδάκι είναι. Λαβί για βλεφαρίδες. Ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Λοιπόν, έχουμε φέρει αυτή εδώ τη βλεφαρίδα νούμερο 43. Χριστέ μου, είναι τεράστια. Δεν είναι καθόλου τεράστια. Αλήθεια. Τη φοράω κι εγώ. Ψέματα. Δεν τη βλέπω σε σένα. Την έκοψες. Όχι. Καθόλου. Πώς με έχεις ξεγελάσει και δεν το βλέπω. Τι έχεις κάνει, έχει κάνει κάποια πονηριά. Όχι, όχι, όχι. Έχεις βάλει στη ρίζα λίγο σκούρο, πιο έντονο για να μην το βλέπω. Ναι, ναι, ναι. Εδώ όμως δεν έχει σκούρο, άρα θα το βλέπω. Είναι καθαρό το μάτι της. Πρώτα θα βάλουμε τη βλεφαρίδα. Α. Και μετά θα δούμε αν χρειάζεται στη ρίζα να προσθέσουμε αν λίγο. Αν θα βάλεις όμως τη βλεφαρίδα, όχι εσύ που είσαι έμπειρη, η άπειρη πάει να βάλει το μολύβι μου στη μίνι βλεφαρίδα πάνω στο μολύβι. Όχι, γιατί μπορεί να βάλει σκιά ή μπορεί να βάλει eyeliner ή μπορεί με το μολύβι να πάρει με το πινελάκι αυτό το μικρό, αυτό που χρησιμοποιούσα πριν, με αυτό, να πάρεις από το μολύβι χρώμα και να δουλέψει ΣΥΡΙΖΑ. Για δείξε μας κιόλας. Ναι, ναι. Λοιπόν, να παίξουμε πρώτα με τη βλεφαρίδα. Να μας το βάλεις μια φορά εσύ και να δούμε... Αρχικά... Έχεις κάνει κανένα μάθημα, έχεις προσπαθήσει δηλαδή με λίγα λόγια ποτέ να βάλεις βλεφαρίδες μόνη σου. Έχω βάλει, δεν το κάνω τόσο καλό όσο το κάνει κάποιο σου make-up artist. Εντάξει, αλλά αλίμονο. Έχω και το blog στο queen.gr που προσπαθώ να δείξω στα κόρια πώς να το κάνουν και νομίζω ότι αν, ειδικά με τη συγκεκριμένη με το τσιμπιδάκι που δοκίμασα, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ωραία, για να το δούμε. Θα βάλουμε πρώτα μία σκιά για να δουλέψουμε πρώτα το χρώμα και μετά να είμαστε ελεύθερες να δουλέψουμε τη βλεφαρίδα. Αυτό που κρατάς, γιατί έχει χρώμα από πίσω και εγώ δεν το ξέρω. Α, όχι, εγώ το έχω κάνει αυτό. Α, εσύ το έχεις κάνει, γιατί λέω, τι είναι αυτό πάλι. Όχι, εγώ. Βάζω λοιπόν μια φυσική σκιά με ωραία λάμπη στο κινητό βλέφαρο. Με ένα σταθερό πινέλο. Φυσική σκιά που λίγο καφετίζει όμως. Που λίγο. Λίγο. Ρόζο καφετίζει. Ρόζο καφετίζει, ναι. Οι φυσικές αποχρώσεις τώρα είναι πάρα πολύ της μόδας και εδώ βλέπουμε και επειδή είναι τονισμένα τα φρύδια. Ξέρεις κάτι, είναι... μ' αρέσει τώρα αυτό που βλέπω και βλέπω σαν να βλέπω τη σκιά, το κραγιόν και το ελαφρύ ρουζάκι στα μάγουλά της που ίσα που υπάρχει, αλλά στη τηλεόραση όλα φαίνονται ένα τσικ πιο έντονα, δηλαδή από κοντά αυτό που βλέπετε στη τηλεόραση δεν είναι τόσο έντονο, έτσι. Για να το κάνετε τόσο έντονο όσο το βλέπετε τώρα στην τηλεόραση, πρέπει να βάλετε λίγο παραπάνω σκιά, λίγο παραπάνω ρουζ, λίγο παραπάνω κραγιόν που δεν φοράει, αλλά είναι σαν να φοράει. Είναι λοιπόν σαν να βλέπω αυτό το χρώμα, αυτό και αυτό, στην ίδια απόχρωση. Πάρα πολύ κοντινό, πάρα πολύ ζεστό. Και εδώ θέλω να μου πεις, Αλεξάνδρα μου, αυτό το υπέροχο καστανό κορίτσι, με τα πολύ φυσικά, καθαρά ελληνικά χρώματα, βλέπουμε πόσο πολύ του πάει η αποχρώση που έχεις βάλει. Ναι. Σε ένα κόντρα κορίτσι, ξάνθο, κατά ξανθό. Ή ξανθούλα στο το κορίτσι το απέναντι μου που με κοιτάζει το γλυκό γλυκό. Να τον και κοιτάζει τώρα, κοκκίνησε. Αχ, μωρέ, μωρέ. Σε εμάς πηγαίνουν αυτά. Γήινες αποχρώσεις έχουν πολύ μεγάλη γκάμα. Έχουν αυτά που τις έβαλες, τα συγκεκριμένα. Ναι. Γιατί αυτή η συγκεκριμένη εδώ πέσανε, σκιά... λες και γεννήθηκε έτσι, λες και δεν είναι μακιγιάζ αυτό. Απλά θα είναι λίγο πιο έντονη, θα φαίνεται λίγο πιο έντονο το χρώμα. Εδώ είναι πολύ κοντά στον τόνο του δέρματός, σε σένα ας πούμε και στην αμαλία μας, θα φαίνεται λίγο πιο ζωντανό. Mm. Λοιπόν, παίρνω μία ματ σκιά σε καφέ απόχρωση πάλι και με ένα φαρδί πινέλο. Θα τη δουλέψω εδώ στην κόχη. Αυτή την ωραία κασετίνα την έκανες μόνη σου ή υπάρχουν στα ΜΑΚ έτσι ωραίες μεγάλες κασετίνες με πάρα πολλά πραγματάκια? Υπάρχουν και έτοιμες, αλλά εγώ την έχω φτιάξει μόνη μου. Εντάξει, δικιά σου είναι, δεν είπαμε τίποτα. Όχι. Λαρωτά.
Αν μπορεί κανείς να αγοράσει μια τόσο μεγάλη κασετίνα με πολλά χρώματα. Υπάρχουν, ναι, και το ξέρεις ότι έχουμε και άδειες παλέτες, μπορούμε να τις γεμίσουμε με χρώματα. Αυτό το ξέρω, αυτό το ξέρω. Αλλά πάλι θα σου πω, ένας που δεν είναι έμπειρος, λίγο μπερδεύεται. Λέει τι να πάρω, να πάρω όλα τα χρώματα, κόκκινο, μπλε, πράσινο, όλα θα τα χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, ένας που είναι έμπειρος ξέρει. Τώρα, μην βλέπεις εσύ που θες να τα έχεις όλα. Ο καθένας μας έχει κάποια χρώματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει, να παίξει πιο εύκολα, να πηγαίνουν στους περισσότερους κτλ. Έχεις δίκιο. Υπάρχουν και μικρότερες παλέτες όμως. Που είναι και πιο βολικές γιατί τις πετάμε και στην τσάντα και φτιαχνόμαστε και λίγο στη δουλειά. Δηλαδή υπάρχει και διπλή, μπορείς να βάλεις δύο σκιές. Και υπάρχει και τετραπλή, μπορείς να βάλεις τέσσερις, ανάλογα με το πώς θέλεις να χρησιμοποιείς. Λοιπόν, δουλεύουμε με ένα φαρδί πινέλο εδώ, μέσα στην κόγχη για να δώσουμε λίγο βάθος. Και εγώ να πω, κορίτσια, ότι θέλω δύο γραμμές για να δώσω και τηλεφωνικά δώρα. Και κανονικά δεν θέλω μόνο δύο, θέλω παραπάνω, αλλά ας ξεκινήσω με τις δύο. Σίγουρα θέλω να δώσω μια κασετίνα. Αχ, τα δώρα της Μαξ στην Κύπρο. Οπωσδήποτε θέλω να δώσω στην Κύπρο. Και θέλω να δώσω και εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στις κοκέτες μου, που τρελαίνονται για τέτοια πράγματα, να ντυθούμε, να μαγειριστούμε, να στολιστούμε κτλ. Κτλ. Και μια ακόμα γραμμή, όποιος προκύψει και προλάβει και πιάσει γραμμούλα. Θα φτάσουμε στην Πλεφαρίδα. Φτάσαμε. Αγωνιώ. Θέλω να δω πώς το κάνεις. Λοιπόν, αρχικά, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο πώς θα ξεκολλήσουμε τη Βλεφαρίδα από το κουτί. Δεν τη τραβάμε. Αλλά από πώς την κάνουμε. Με το δάχτυλο, σιγά. Α, προς τα κάτω. Αυτό δεν την το τραβάμε προς εγώ τα την κάτω. Ξεκολλάω από την άκρη. Όχι, γιατί καλά, δεν έχω καταφέρει έτσι να τη βάλω, μπορεί να χάσει την καμπυλότητά της και έχεις μετά θα δίκιο. Είναι δύσκολο να κολλήσει. Την ξεκολλάμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ θα βάλω αυτό το μάτι, είπαμε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ξεκολλάω αυτήν εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να έχει ελαστικότητα η Βλεφαρίδα για να πιάσει ακριβώς την καμπύλη του ματιού. Ξέρεις τι θέλω να μας πεις επίσης. Τώρα θα σκέφτομαι ένα-ένα μου έρχονται. Ναι. Παίρνει κανείς ένα κουτί με Βλεφαρίδες. Τις ναι. βάζει σήμερα, πολύ ωραία. Τις βγάζει το βράδυ. Ναι. Πόσο καιρό, αναρωτιέμαι, μπορεί κανείς να έχει τις Βλεφαριδούλες του όμορφες και ωραίες για να μπορεί να τις ξαναχρησιμοποιήσει. Ένα, δύο. Πρέπει να βάζουν μάσκαρα πάνω από τη Βλεφαρίδα. Και αν ναι, την ξεβάβω τη Βλεφαρίδα. Και γενικώς, άμα την πολύ ταλαιπωρήσω αυτή τη Βλεφαρίδα, πόσο θα αντέξει τα χέρια μου. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Οι Βλεφαρίδες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πάρα πολύ καιρό, ανάλογα με το πώς με θα τις ναι, πώς θα τις μεταχειριστώ. Το βράδυ τις βγάζουμε σίγουρα. Μπορούμε να βάλουμε μάσκαρα αν θέλουμε, αν είναι το μακιγιάζ τέτοιο που θέλουμε να το κάνουμε πιο έντονο, μπορούμε να βάλουμε μάσκαρα. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το πώς θα την ξεβάψουμε τη Βλεφαρίδα. Γιατί αν βάζουμε μάσκαρα, σίγουρα θα πρέπει να την ξεβάψουμε μετά. Γιατί με βαμμένη τη... μπορείς να τη βάλεις μετά. Μπορείς να τη βάλεις, αλλά θα τη βάλεις μία φορά ακόμα, δύο φορές. Τρεις, τέσσερις, πέντε, εφτά. Βαμμένη, μετά την ξεβάφεις. Και την ξαναφοράς. Και άμα την τσαλακώσεις το ξέβαμα, την παραμαλακώσεις με τα λάδια, με τα οτιδήποτε. Δεν την ξεβάφεις με λάδι. Στα μάτια του, με λάδι, όχι με λάδι, με ντεμακιγιάζ ματιών. Με μία μπατονέτα και ντεμακιγιάζ. Απαλά, απαλά. Την ξεβάφουμε και φεύγει σαν να ξεβάφω τη μάσκαρα ουσιαστικά. Απαλά, αλλά, απαλά. Ναι. Πολύ δουλειά μου θέλεις. Πρέπει να είμαι λίγο ευγενική με τις Βλεφαρίδες. Και επίσης, αυτό που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο είναι να βγάλουμε και την κόλλα. Γιατί αν τη χρησιμοποιήσουμε αρκετές φορές τη Βλεφαρίδα, εδώ μαζεύεται κόλλα. Πάλι με μία μπατονέτα και λίγο ενόπνευμα, τρίβουμε ελαφριά τη βάση της Βλεφαρίδας και τραβάμε την κόλλα. Εντάξει, εγώ την κόλλα μου αρέσει σαν παιχνίδι το έχω να το τραβάω. Κρατσε, τσιχλίτσα βγαίνει. Ναι, δεν τίποτα. Δεν είναι πολύ εύκολο. Η κόλλα είναι το πιο εύκολο. Πες μου και το πώς την ξεβάψω τη Βλεφαρίδα. Αυτό είναι το δύσκολο. Η κόλλα είναι πολύ εύκολο πράγμα. Λοιπόν, ξανακάθομαι. Βάζουμε κόλλα εδώ. Εκεί. Ναι, στο χέρι μας, στην παλέτα μας, στο κουτάκι της Βλεφαρίδας. Εγώ τώρα την έβαλα εδώ. Θα τοποθετήσω τη Βλεφαρίδα στο μάτι, χωρίς κόλλα, για να δω αν είναι σωστή για το μάτι της Ισμήνης. Η Ισμήνη κοιτάζει χαμηλά. Δεν κλείνουμε τα μάτια. Τα μάτια πρέπει να είναι ανοιχτά, αλλά να κοιτάζουν χαμηλά για να είναι τεντωμένο το βλέφαρο. Τοποθετώ, αλλά όχι. Θα πρέπει να δείξω το εργαλείο. Γιατί εδώ είναι το κόλπο. Ναι. Πιάνω λοιπόν με τη λαβή τη Βλεφαρίδα. Όχ, τρομάζω. Έτσι. Ναι. Και τοποθετώ εδώ, στο κέντρο.
Τώρα δεν θα την κολλήσω ούτως ή άλλως, απλά θέλω να τη μετρήσω. Οπότε είναι σωστή για το. Γιατί θα την κολλάς, αφού είναι πολύ ωραία βαλμένη. Θα την κολλήσω τώρα, θα πάρω και λίγο κόλλα. Γιατί... πάλι τη βγάζει. Έχω βάλει την κόλλα εδώ και θέλω να δεις... Καλή, πάνω που το πετύχαμε. Εγώ έχω πολύ μεγάλο άγχος με αυτά. Εγώ να δεις πόσο έχω. Εσύ γιατί έχεις, εσένα δουλειά σου είναι. Άμα δεν κολλήσεις. Τις άλλες μας ρωτάς. Λοιπόν, θέλω λίγο να δώσω χρόνο στην κόλλα για να γίνει λίγο πιο πηχτή, mm-hmm. για να κολλήσει καλύτερα. Παίρνω λοιπόν το πίσω μέρος ενός πινέλου και βάζω σύριζα επάνω στη ρίζα της βλεφαρίδας. Λοιπόν, πρέπει να περάσω σε ΣΥΡΙΖΑ, ναι. ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Πώς πάμε από ψήφους. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Είσαι έτοιμη να τις το βάλεις για να κλείσω, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Ναι. Ή θέλεις στέγνωμα. Όχι, όχι, γιατί μοριακά έχω κλέψει ήδη 2 λεπτά από το χρόνο των διαφημίσεων. Είμαι. Την πιάνω λοιπόν. Και επιστρέφω να βγάλω τη γραμμή, βάζουμε εμείς, στην Κύπρο, στη Θεσσαλονίκη και ό,τι άλλο είπαμε προκύψει. Και έχει βάλει. Να το, την κολλίτσα. Το άσπρο που βλέπετε μη σας φοβίζει, κορίτσια. Θα στεγνώσει μετά και δεν θα υπάρχει. Και πιέζεται σιγά-σιγά. Στο κέντρο πρώτα για να σταθεί, να κρατηθεί. Και μετά στις 2 άκρες. Ακριβώς. Εκεί. Ωραίος. Και ανοίγουμε. Τώρα βλέπετε το άσπρο και δεν καταλαβαίνετε τη βλεφαρίδα. Καθίστε να πάω σε διαφημίσει να γυρίσω, να έχει στεγνώσει και θα τα πούμε. Και μετά να δούμε και το πείραμα. Εσύ πώς θα τη βάλεις. Το έχεις, σε βλέπω πολύ. Εγώ δεν το έχω καθόλου. Γι' αυτό και τελικά λέω για ειδικές περιπτώσεις να κάτσω, να μου τα βάλουν, να είμαι χαρούμενη, να βγει το μάτι μέχρι εδώ, να είμαι στριχισμένη. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνυματάκια και συνεχίζουμε σε πολύ λίγο και έρχομαι να δώσω τα δώρα από την ΜΑΚ. Να περάσω κατευθείαν πρώτα απ' όλα να δώσω 2 δώρα τουλάχιστον, δεν μπορώ. Πάμε στην πρώτη μας φίλη. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Γεια σου. Γεια σου, καλησπέρα. Ελένη. Γεια σου και σένα. Ποια είσαι? Η Ελένη είμαι από την Κύπρο. Πού? Από την Κύπρο. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπάς τα προϊόντα ΜΑΚ? Σίγουρα ναι. Σίγουρα ναι. Ποια γυναίκα δεν τα αγαπάει, όλες τα θέλουμε. Λοιπόν, για σένα το δώρο με πολύ πολύ αγάπη. Και για να ξεκινήσεις και εσύ τα μαθήματα, βάζω βλεφαρίδα να μας πεις τα αποτελέσματα, γιατί θέλει πολύ μάθημα αυτό. Για να δούμε εσύ τι θα κάνεις τώρα μόνη σου. Λοιπόν, εγώ τώρα, όπως μας τα είπε, θα προσπαθήσω πιο ομά, όπως θα το έκανε μια κοπέλα στο σπίτι, φαντάζομαι. Λοιπόν. Να ρωτήσω κάτι. Και γιατί δεν το παίρνουμε αυτό να το περάσουμε κατευθείαν από πάνω να γλιτώσουμε χρόνο? Μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Απλά υπάρχει ο κίνδυνος να μπει πολύ κόλλα. Και βάζουμε το δάχτυλο και την παίρνουμε. Και επίσης υπάρχει ο κίνδυνος να τα κάνεις λίγο μαντάρα εκείνη. Υπάρχει ο κίνδυνος και με αυτό να το πιάσω να το βάλω στο φρύδι μου, σου είπα. Μου έχει συμβεί. Γιατί είναι αλλιώς να το βλέπεις έτσι και να σου έρχεται. Γιατί το κοιτάς, πάει προς τα μάτια σου και λες: πού το βάζω τώρα εγώ αυτό? Δεν είναι και εύκολη υπόθεση. Όχι, δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά πρέπει να σου πω ότι όλοι οι make-up artists στα καταστήματά μας κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή μπορούν να διδάξουν, να δείξουν τον τρόπο να τις βάζουν σωστά τις βλεφαρίδες. Η ώρα που θα μείνουν μόνοι θα είναι δύσκολη. Όταν έχεις το δάσκαλο μαζί, καλά είναι. Σου λέει: πάρ' το δεξιά, στρίψε. Κατέβασε τώρα τη βλεφαρίδα, κόλλα τη χαμηλά. Κράτα την στην ακρούλα. Γι' αυτό μόνοι κάνουμε μαθήματα μακιγιάζ στη ΜΑΚ. Σαφέστατα, γι' αυτό κάνετε και εδώ. Γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε και τα κορίτσια που δεν έχουν στην περιοχή τους να βρούνε ΜΑΚ κάποιο κατάστημα. Θα έρθουν όμως μια βόλτα μια μέρα στην Αθήνα, θα ψωνίσουν, να μην ξέρουν πώς θα τα βάλουν. Έτσι είναι. Για να δούμε τώρα τι κάνει. Σταύρο, δώσε κοντινό για να βλέπουμε τι κάνει. Θυμάσαι, τοποθετούμε πρώτο στο κέντρο. Δεν το βλέπω. Εκεί. Να στο κρατάω κάπου εγώ. Εκεί. Μπορείς να κάνουμε το. Εκεί. Και καλή σου τύχη. Όχι, Παναγία μου. Πρώτο στο κέντρο. Φυσικά. Κουνιέται λίγο το καθρεφτάκι, συγγνώμη. Βέβαια, αφού τρέμει το χέρι μου, συγγνώμη. Να βοηθήσω. Το έβαλε. Όχι, Παναγία μου. Στρίφ την λίγο προς τα μέσα. Τραβά την. Η Σμήνη με το πιέζεις να ενωθούν έτσι μεταξύ τους. Και με κλειστό το...
το εργαλείο σου πρόχνεις. Εγώ να σας πω και μια ερώτηση, ρε κορίτσια. Πάτε ΜΑΚ, βρίσκετε όλα που θέλετε, τα πράγματά σας, τα βαφτικά σας, τα φοβερά. Και έχετε να πάτε κάπου super wow μετά από 3 βράδια. Καλά, περάστε μια βόλτα πάλι από τη ΜΑΚ, καθίστε κάτω και πες, αγάπη μου την αγόρασα, αλλά δεν τα έχω καταφέρει. Μπορείς να μου τη βάλεις να φύγω, να πάω να βγω. Τα καταστήματα είναι μέχρι αργά το βράδυ ανοιχτά. Κάντε τη δουλειά σας έτσι. Μην αγχώνεστε. Για κάπου καλά. Κατά τα άλλα, κάντε μαθήματα σπίτι. Αλλά αν θέλετε να πάτε κάπου, έχετε ένα ραντεβού. Μην φτάσει η βλεφαρίδα εδώ. Πηγαίνετε εκεί, τα κορίτσια είναι πολύ καλά και έχουν μεγάλη διάθεση να σας δείξουν. Να το κάνετε το μάθημα 50 φορές. Είναι υπομονετικές. Ελένη, πρέπει να πούμε όμως ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε μόνο τις βλεφαρίδες που έχουν αγοραστεί εκείνη τη στιγμή. Γιατί για λόγους υγιεινής δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε βλεφαρίδα που έχει φύγει από το κατάστημα. Δηλαδή, αν έχει χρησιμοποιηθεί η βλεφαρίδα. Ναι, μα δεν θα τη βάλει σε άλλον. Στον εαυτό της θα μπει. Είμαστε υποχρεωμένοι για λόγους υγιεινής να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Οπότε αγοράζουμε τις βλεφαρίδες εκείνη τη στιγμή και εμείς τις τοποθετούμε δωρεάν. Αλλά εκείνη τη στιγμή δεν μπορούμε να το κάνουμε μετά. Μην είσαστε τόσο αυστηροί, ρε παιδιά. Η δικιά της βλεφαρίδα, το δικό της μάτι. Δεν θα πάει να βάλει τη φίλη της τη δικιά της βλεφαρίδα. Προσέχουμε πάρα πολύ την υγιεινή. Είναι πολύ σημαντικό γιατί σκέψου να δημιουργηθεί κάτι στα μάτια. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο μάσκαρα. Λίγο για να ενώσουμε την ψεύτικη βλεφαρίδα με τη φυσική. Και όσο βλέπετε το κοντινό και μην το πάρετε, δώστε μου την επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ψηλέγκο μου, τι κάνεις μετά με τα σορτσάκια σου, τα σεξι. Τον γέροντα απέναντί σου δεν τον λυπάσαι. Δεν του δίνεις χαρά, του δίνεις εμφράγματα. Μπες δίπλα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λυπήσου το κι αυτό το παιδί. Έχει να πάει και σούπερ μάρκετ, είναι ταραγμένος από το πρωί. Λοιπόν, τη γραμμή μου εγώ. Καλησπέρα, γιατί ξεχνιέμαι. Θεσσαλονίκη θα μου δώσετε. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Έλα, αγάπη μου, καλησπέρα. Η κοκέτα της Θεσσαλονίκης πήρε. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, ΜΑΚ και για σένα και περιμένω να μου πεις τα νέα σου. Αν τα κατάφερες να τις φορέσεις μόνη σου, τις βλεφαρίδες που είναι μέσα στα δώρα που δίνουμε. Από τη ΜΑΚ με πολύ αγάπη. Υπέροχη δείχνει και ειδικά τώρα από το πλάνο το ψηλό, καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο. Τι μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορούμε να βάλουμε να κάνουμε. ΣΥΡΙΖΑ στις βλεφαρίδες για να καλύψουμε λίγο τη ρίζα. Να βάλουμε μια πολύ 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 λεπτή γραμμή eyeliner. Που δεν θα φαίνεται ουσιαστικά, απλά θα κάνει λίγο πιο... ΣΥΡΙΖΑ πάλι. Το πας το φέρνεις το ΣΥΡΙΖΑ εδώ μέσα σήμερα, έχεις δώσει ρέστα. ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε λοιπόν εμείς να δούμε τι γίνεται στο Instagram. Για να δω τα κορίτσια μου. Α, καλά. Α, παιδιά, θα δώσω παραπάνω δώρο στο Instagram. Κοιτάξτε που έχουν μπει τα κορίτσια μου ήδη. Έχουν μπει μισό λεπτάκι, γιατί πατάω κουμπιά και συνεχώς μπαίνετε. 47.760 κορίτσια κάνανε like. Βρε, δεν συγκινήστε σε από τη ΜΑΚ. Για να δω πόσα δώρα έχω γράψει. 3. 6 θα σας δώσω. Έτσι, αλίμονο, δεν μπορώ. Μπαίνω. Ξεκινάω. Η Μαρία Μαριάσμ είναι η πρώτη φίλη. Η δεύτερη είναι... Και ανακατεύω γιατί μου λέτε συνέχεια ανακάτρεψε πολύ. Λένε να πας παρακάτω, 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 παρακάτω. Ορίστε, παρακάτω. Τσακ. Ωραία, τι γράφει αυτή. Τέρπου Δέσποινα. Πω, πω, Ελενάκη, τι δωράρες είναι αυτές που μας προσφέρεις. Δεν νομίζω να υπάρχει γυναίκα που να μην τρελαίνεται και τα καλλιτικά. Πόσο μάλλον από μια τέτοια εταιρεία που τα προϊόντα της, το λιγότερο που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν, είναι εκπληκτικά. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτό. Καλή γυναίκα, έχει γράψει ολόκληρη έκθεση. Και ένα κραγιόν από μένα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ η γυναίκα κάθισε και έγραψε ιστορία. Μην το ξεχάσετε. Εσύ, Στάθη, που μαζεύει τα ονόματα. Η Τέρπου Δέσποινα θα πάρει το δώρο και ένα κραγιόν. Κορίτσι μου. Τι λες, που τι βρήκες τόση όρεξη να τα γράψεις όλα αυτά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έφυγε αυτό. Ξαναμπαίνω εδώ στις φιλενάδες μου, οι οποίες το κάνανε 50.639. Τι με κοιτάτε, πείτε μου και εμένα, τι βλέπουμε. Α, τις βάζει κραγιόν. Κραγιόν είναι αυτό. Είναι ένα καινούριο προϊόν που είναι κάτι ανάμεσα σε κραγιόν και lip conditioner. Τώρα μόλις βγήκανε, μόλις. Κρατάς την καρδιά σου εσύ, ε. Σας πω εγώ την άλλη φορά που θα έρθετε. Λοιπόν, μόλις και δεν τα έχω εγώ μόλις. Ανοίγω και συνεχίζω γιατί έχω δώσει μόνο 2 δώρα στο Instagram και επειδή μου έχετε κάνει τρελά like, είπα θα δώσω παραπάνω. Θα δώσω και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Χριστόπουλο, που σίγουρα θέλει για το κορίτσι του τις βλεφαρίδες και όλα τα υπόλοιπα δώρα από ΜΑΚ. Λοιπόν, μπράβο του. Ελένη. Τι είναι καλά. Μύρισέ το. Τι μυρίζει, φρούτο. Μύρισέ το. Θα μη για φιλιά μετά. Μυρίζει φανταστικά. Δεν θα σας ξαναμιλήσω εσάς. Βγάλατε προϊόν και δεν μου το στείλατε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Η Λαμπρινή Αλεξανδροπούλου από Πάτρα είναι άλλο ένα κορίτσι που κερδίζει από το Instagram.
Όσες το έχετε κλειδωμένο, δεν μπορώ να σας στείλω αυτή τη στιγμή καρδούλες για να σας βρει ο Στάθης. Σας βγάζω φωτογραφία και εύχομαι να σας βρει ο Στάθης. Και ανακατεύω. Stop. Χριστίνα Κορώνη. Μα όλες κλειστά τα έχετε. Τι το ανοίγει το Instagram. Πας και εσύ. Και συνεχίζω. Πώς έχω δώσει, δεν θυμάμαι. Πέντε. Ντούνα Ελένη. Τη βγάζω και φωτογραφία κι αυτή. Είναι η έκτη. Και θα δώσω και έβδομη. Άντε ρε, σιγά. Δεν μου φέραν και κραγιόν. Μη σου δώσω και καμιά δεκαριά τώρα μόνο εδώ. Ηλέκτρα Τζε. Να την. Και έχει και δύο φιωγκάκια μαζί στη φωτογραφία. Ροζ. Και τέλειωσα με το Instagram. Σας ευχαριστώ, κορίτσια μου, πάρα πολύ για τις συμμετοχές σας και γιατί είχαμε μείνει στις 50.639, πατάω ανανέωση και είμαστε 51.888. Ο αριθμός σας. Κάναμε τέλεια. Και ζουμερά χιλάκια. Τα κάνατε. Ναι. Τι θες, παιδί μου, καβάλα. Καβάλα, λοιπόν. Καλησπέρα στην καβάλα. Ελενίτσα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, αγάπη μου. Και για σένα το ίδιο δώρο, απλά δεν έχω χρόνο, πρέπει να κλείσω σχεδόν. Πολλά φιλάκια για να είσαι καλά. Στο Twitter είχα δώσει ένα δώρο και είμαστε στις 29.600 φίλες. Και πάμε να δώσω τα υπόλοιπα δύο, γιατί αν θυμάμαι καλά, τρία σας έγραψα. Η Ελίνα Γαβαλά από τη Χαλκίδα είναι η δεύτερη. Και η τρίτη. Και η τρίτη και τελευταία. Είναι η αγάπη πάντου. Μάλιστα. Και εδώ κάπου τελειώσαμε. Έχω μια γραμμή που είχα ζητήσει οποιαδήποτε, από οποιοδήποτε μέρος, το έδωσα αυτό, δεν θυμάμαι. Βγάλα. Α, το έδωσα. Ήμουν έτοιμη να δώσω όλο το μαγαζί. Με συγχύσανε, δεν μου φέραν τα κραγιόν μου. Λοιπόν, δεν πειράζει. Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις και ειδικά με το site queen.gr που σας διαβάζουμε. Έχετε πολύ ωραία θέματα που αφορούν τη γυναίκα. Και μας αρέσουν πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Πολλά φιλάκια. Ευχαριστώ πολύ, φιλιά.